Εννοείται να υπάρχουν λοιπόν, περιοδικά. Προχωρούμε. Λοιπόν, να σας πω τώρα εγώ ένα θέμα που δεν έχουμε, δεν ξέρω, να το παίξουμε, να παίξουμε. Μέρη Σινατσάκη, χθες είχαμε, πού πήγες παιδί μου. Μερούλα. Α, παιδιά, πήγαμε να δούμε για από πες. Κοντά την συλλογή της Μαριάννας G. Ωραία. Στο Μασχερί. Βεβαίως, να δούμε λίγο πλάνα, δεν βλέπω κιόλας είναι η αλήθεια. Θα δούμε πλάνα. Δεν θα σας λέω ψέματα. Ήταν η Μαριάννα Γουλανδρή. Ήταν η Μαριάννα Γουλανδρή, η οποία είναι γλυκύτατη, σαν δίδυμη αδερφή της δόξης νομικού. Παιδιά, μοιάζουν πάρα πολύ. Βλέπουμε, είναι Μαριέτα Χρουσαλά. Βέβαια, η Μαριέτα της λέει, Μαριέτα τι γίνεται, τρως πατήδα τ' άνθρακα. Μου κάνει, εντάξει τρώω, αλλά προσέχω, αυτό που έλεγες, ότι προσέχει, το έχει στο νου της, παιδιά σωματάρα. Στο άλτερ, παιδιά ήταν με τα ταπεράκια πάντα. Σωματάρα. Πάντα. Ντορέτα Παπαδημητρίου, το κορίτσι σου, το γιατί δεν πας πουθενά χωρίς το κορίτσι σου, να τα λέμε αυτά. Λίγα πράγματα. Και Εύη Βατίδου. Λοιπόν, η Μέρη Σινατσάκη μίλησε. Και Εύη Βατίδου, παιδιά, για την ηλικία της. Δεν υπάρχει το κορμί. 40 χρονών η Εύη. Και έχει δύο παιδιά. Ασχολείται με το κορμί της. Μάνα δύο παιδιών, έχει πολύ ωραίο σώμα. Λοιπόν, και τη Μέρη την ρώτησαν Φέη και Γιώργο. Βεβαίως κάνει μπάνιο. Λοιπόν, ρώτησαν τη Μέρη τα άπαντα για το αν θα κάνει εκπομπή. Με ποιον θα κάνει εκπομπή και για αν θα πας με τον Δημήτρη για εκπομπή επαγγελματικά μιλάω και όλα όσα έγιναν γενικώς θες. Θέλετε να δούμε τι είπε η Μερούλα. Ναι, Μερούλα. Τι είπες Μέρη να θυμηθούμε. Είπα παιδιά. Εγώ δεν έχω υπογράψει κάτι. Έχω κάνει μια πολύ μικρή κουβέντα με το κανάλι, γιατί τρέχουν με πάρα πολλά οι άνθρωποι τώρα. Θα κρατήσω αυτό που είναι το σωστό κατά την άποψή μου και είπε και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης έχει ένα ενεργό συμβόλαιο στο Μέγκα, το οποίο δεν έχει σταματήσει ακόμα και η σεζόν δεν έχει σταματήσει ακόμα. Οπότε κρατάω ακριβώς αυτό που είπε. Θεωρώ ότι το αντιμετώπισε με φοβερή ψυχραιμία στον αέρα, γιατί τον ξέρω και κατάλαβα από τα μάτια του ότι ήρθε όντως σε δύσκολη θέση. Οπότε δεν έχω κάτι που θα μπορούσε να ανακοινώσουμε σε αυτή τη φάση. Εγώ θα ήθελα πολύ η χρονιά που θα έρθει να ήταν τόσο καλή με τη χρονιά που έφυγε. Δηλαδή που χαίρεσαι να ξυπνάς να πας στη δουλειά σου, γιατί είναι ένα προβλημάτιστο, μια προβλημάτιστη κατάσταση που συνεργάζεσαι με ανθρώπους που έχεις χημεία. Έτσι θέλω να είναι και η χρονιά μου του χρόνου. Και ο Δημήτρης Ογκαρέζος. Και η Ντορέτα είναι φίλη σου. Αν σου έλεγα να διαλέξεις με ποιον από τους δύο θα ήθελες να κάνεις εκπομπή, ποιον θα επέλεγες, με ποιον θα είχες καλύτερη τηλεοπτική χημεία. Η ερώτηση είναι από την εφημερίδα μου. Πού είμαστε συνεργάτες, στην ίδια εκπομπούλα. Ξέρω ότι η Ντορέτα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μέγκα και είναι ongoing η συνεργασία. Τώρα ο Δημήτρης, ξέρω ότι τελειώνει το συμβόλαιό του. Τον έχω. Επειδή τελειώνει το συμβόλαιό του, τον έχω σαν ότι. Να, θα μπορούσε ο Δημήτρης, ξέρω εγώ, να κάνει κάτι διαφορετικό του χρόνου. Οπότε, την Ντορέτα δεν μπορώ να τη διεκδικήσω αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνεις. Με τσακίζει αυτό το πράγμα μέσα μου. Ένα δράμα ζούμε. Σχετικά με την Κατερίνα Καινούργιου, μετά από όλα όσα έγιναν, εσείς μιλήσατε καθόλου στο τηλέφωνο. Δεν είχαμε ποτέ αυτή την σχέση με την Κατερίνα, του να επικοινωνούμε με αυτόν τον τρόπο στα τηλέφωνο, οπότε δεν έχει συμβεί αυτό. Αλλά είναι όλα μια χαρά μου αυτό το κομμάτι. Είμαι έτοιμη να το αφήσουμε εκεί όπου έχει τελειώσει. Τι γίνεται. Στην Κατερίνα Καινούργιο ένα ταχυδρομικό περιστέρι, ένα ταχυδρομικό γλάρο από εδώ που έχει γλάρο. Γιώργο, δεν είχαμε ποτέ αυτή τη σχέση με την Κατερίνα Καινούργιο. Το περιστέρι δεν καταλάβετε. Ωραία, εγώ να σα ρωτήσω κάτι. Μέχρι τις 3 Ιουλίου που εμείς τελειώνουμε, λέμε καλό καλοκαίρι, θα είσαι μαζί μας. Εγώ. Ναι, παιδί μου. Εντάξει, αυτό είναι το σημαντικό. Από εκεί πέρα. Λοιπόν, Μέλα. Προχωρούμε. Τίποτα δεν θα σχολιάσουμε. Έχει τόσο πολλά να πω. Τι να σχολιάσουμε, αφού δεν κάποια πράγματα μας περιμένουν να σχολιάσουμε. Γιατί όλοι έχουμε γνώμη για όλα και καταλαβαίνει και ο κόσμος. Κάποια πράγματα είναι. Δεν πρέπει καν να τα σχολιάζει. Σωστό. Μου επιτρέπετε όμως εγώ να πω κάτι που θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ναι, όπως και παλαιότερα η Μέρη, γιατί τώρα μιλάμε για τη Μέρη, ήταν στην εκπομπή, αλλά συνέχισε και τα επόμενα χρόνια να είναι στις καρδιές μας και φέτος ξαναήταν. Το ίδιο συμβεί και τις επόμενες χρονιές. Θα συνεχίσει γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται. Πότε δεν ξέρεις τι γίνεται στο μέλλον. Το θέμα είναι ο άλλος, ο συνεργάτης, ένας άνθρωπος που έχει μοιραστεί μαζί του 4 ώρες κάθε μέρα. Να συνεχίσει. Γιατί 4? Γιατί είμαστε και λίγο πριν μετά. Να συνεχίσει. Να σου πω κάτι. Εγώ που της έκανα 365 look όλη τη χρονιά που έφυγα τον Λούξη μέρα που δεν με διεκδίκησε ποτέ γιατί δεν μιλάω. Το επομένω αυτό. Να σου πω κάτι. Θα μένεις λίγο περισσότερο όπως θα τη βγάζει και το απόγευμα. Να σου πω τώρα. Τώρα. Λοιπόν, Μέλα, προχωρούμε. Λοιπόν, για τα Χρουσαλά. Άντε, να πούμε και το πρόγραμμα του Αντένα. Πόσα κιλά πήρε στην εγκυμοσύνη, γιατί τα έχει χάσει όλα. Τι πρόγραμμα για τα Χρουσαλά. Τίποτα. Βλέπει, voice. Και ποιοι τη αρέσει το voice, ποιο σε χωρίζει, το Μίζης. Εσύ από σήμερα, από το εξώφυλλο. Τη αρέσει ο Μίτς Μπιουκάναν. Γεροπαραλή. Πόσα κιλά έχει βάλει.
Δεν είχα βάλει πολλά, είχα βάλει 6,5. Δεν είναι ότι κάνουμε κάποια διατροφή αυστηρή. Απλά γενικά τρώμε υγιεινά, αποφεύγουμε τα τηγανιτά, δεν τρώμε πολύ αργά το βράδυ. Τώρα το ίδιο συνέχισα και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απλά στην εγκυμοσύνη δεν γυμναζόμουν τόσο όσο θα ήθελα. Κάτι το οποίο έβαλα αργότερα στο πρόγραμμά μου όταν με το καλό ήρθε ο γιος μας. Πώς η μεγαλύτερη σου κόρη υποδέχεται και το μωρό? Γενικά τον έχει υποδεχτεί πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Δεν μας έχει δείξει ακόμα ζήλιες. Γενικά τον αγαπάει, συνέχεια μας λέει αδερφούλης μου. Γενικά είναι πολύ τρυφερή μαζί του, ίσως επειδή είναι και κοριτσάκι και λίγο το βλέπει σαν μωράκι, σαν κούκλα. Δεν το σκεφτόσουν. Κοίτα, γενικά δεν είμαστε ανοιχτοί, μας αρέσουν τα παιδιά. Ακόμα δεν το έχω σκεφτεί. Αλλά νομίζω ότι όταν μεγαλώσει και ο μικρός μας, γιατί μεγαλώνει σιγά σιγά και τα βλέπεις και λες, τι ωραία που ήταν πάλι μικρούλι. Μπορεί να το σκεφτόμασταν. Σου έχει λείψει η τηλεόραση? Προς το παρόν όχι, δεν σκέφτομαι κάτι. Μ' αρέσει, βλέπω The Voice. Μ' αρέσει. Το που είναι Κυριακή βράδυ και χαλαρωτικό. Με κεντρίζει λίγο πιο πολύ η ομάδα της Δέσποινας Βανδύ. Τα σχόλια του Μιχάλη. Ίσως η υπομονή του Αντώνη Ρέμου. Και νομίζω η ηρεμία της Μελίνας. Εμείς Γιωργαντά, χεσμένη. Εσύ τίποτα, στο πηγάδι. Σταματήσουμε να το λέμε και θα λέμε το σόου των παρουσιαστών αυτό τώρα. Θέλω σήμερα χρυσολά και θα πάει την πλάκα της. Έχω δει τη συλλογή της που κάνει τα σανδάλια. Είναι πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια Μαριέτα. Γιατί είπε υπομονή για το Ρέμο? Ο Ρέμος δεν κλείνει το στόμα του. Τι λέει υπομονή του Αντώνη Ρέμου? Έτσι το εκλαμβάνει. Ο καθένας κρίνει διαφορετικά τα πράγματα. Μήπως λέει την υπομονή του που είναι λίγη. Λοιπόν, κορίτσια και αγόρια,